Γιώτη μου, πόσα χρόνια γνωρίζεστε με την Ανθή? Από το δημοτικό. Από το δημοτικό. Είχατε καθημερινή επαφή? Καθημερινή επαφή είχαμε, δεν είχαμε καθημερινή επαφή. Θα μιλάγαμε 2-3 φορές τη εβδομάδα, πιο πολύ γραπτά στο Facebook. Γιατί η Ανθή ήταν και εγώ λόγω της δουλειάς μου και η Ανθή λόγω ότι έτρεχε με τα χωράφια, με τα παιδιά. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν καθόταν. Αυτό δεν είχε απογοητεύσει και όλος ήταν ένας στο πόδι της, γιατί δεν μπορούσε να δεχτεί ότι έχει εγκλωβιστεί σε ένα καναπέ. Και μιλάγαμε αργά το βράδυ με μηνύματα στο Facebook, σχόλαγα, εγώ είχε τελειώσει και αυτή και να τη ρωτήσω τι κάνει, πώς είναι. Τι σου έλεγε η Ανθή? Δεν πέρναγε καλά η Ανθή εκεί πάνω, ήταν πάρα πολύ πιεσμένη. Ένιωθε ότι δεν τη σέβεται ο άντρας της, είχανε προβλήματα, όμως ήταν εκεί. Ήταν εκεί γιατί αγάπαγε την οικογένειά της, είχε αρχές, ήταν και κάτι άλλο με 3 παιδιά, να σηκωθεί να φύγει να πάει πού. Είχε και οικονομικά προβλήματα και λέω είχε οικονομικά προβλήματα γιατί και δεν πηγαίνανε καλά εκεί με την παραγωγή που φτεύανε εκεί διάφορους καρπούς και είχε προβλήματα με τα πεθερικά της, ήταν αρνητική ότι ήρθε τώρα η Αθηναία εδώ να μας ξεσηκώσει, να μας κάνει. Αισθανόταν μόνη εκεί στην Κοζάνη, στο χωριό? Ναι, αισθανόταν μόνη. Ήταν ένα παιδί που έδινε τα πάντα για τους φίλους της. Η Ανθή λοιπόν κάθε μέρα που μιλάγαμε στο τηλέφωνο μου έλεγε βλέπω ότι δουλεύεις πολλές ώρες, δεν θέλει να δουλεύεις, δεν θέλει να κουράζεσαι. Ενδιαφερόταν πάρα πολύ για τους άλλους. Ήταν ένας άνθρωπος που κράταγε πολλά πράγματα μέσα του και το μυαλό του ήταν πώς να βοηθήσει, πώς να στηρίξει, πώς να είναι δίπλα σου με κάθε τρόπο. Με μια κουβέντα, με να σε κάνει να χαμογελάσεις, να... ήταν ένας άγγελος. Αυτή ήταν η Ανθή. Είχες εσύ καθόλου συναναστροφές με τον σύζυγό της? Καμία. Δεν τον ήξερες καθόλου? Ξέρω ότι είναι ο άντρας της, αλλά επικοινωνία δεν είχαμε. Σου είχε πει ότι είχε πάρει την απόφαση να χωρίσει? Όχι. Μου είχε πει ότι έκανε πράγματα τα οποία θα αλλάξουν τη ζωή της προς το καλύτερο. Ήξερα τι μου λέει, μα μιλάγαμε συνέχεια, δεν χρειαζόταν να μου εξηγήσει τι μου λέει, ήξερα τι μου λέει. Και προφανώς ο άντρας της δεν το δέχτηκε αυτό. Ξέσπαγε η Ανθή, μπορεί να κουρευόταν λίγο περίεργα γιατί της την έδινε, το προσπέρναγε γιατί ήξερε ότι έχει 3 παιδιά και έπρεπε να κάνει υπομονή. Ήμασταν φίλοι, ήμασταν συμπαίκτες στην αθλητική ομάδα του kickboxing στο Βελβεντό. Και η Ανθή ήταν και επίσης ήταν διοικητικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Ομίλου στο αθλητικό τμήμα. Η Ανθή είχε προβλήματα, σας τα είχε πει ποτέ, τι συνέβαινε? Όχι, ήταν ισόκλειστος χαρακτήρας, δεν μου έχει αναφέρει κάτι σε μένα προσωπικά ή σε όλη την ομάδα. Ήταν άνθρωπος που είχε πυγμή, είχε δύναμη και δεν εξωτερήκευε τα προβλήματά της. Εμείς δεν καταλάβαμε κάτι ότι είχε προβλήματα στο σπίτι της. Δεν φαινόταν δυστυχισμένη? Όχι, δεν φαινόταν δυστυχισμένη. Σου είχε πει εσένα ποτέ, Νεκτάριε, ότι έχει θέμα με το σύζυγό της? Αντιμετώπιζε οικογενειακά προβλήματα? Ποτέ. Ήταν ισοστρεφής άνθρωπος, δεν εξωτερικεύει ποτέ τα συναισθήματά της. Δεν καταλάβαμε κάτι, ας πούμε, και στην προπόνηση που ήμασταν μαζί, που ερχόμασταν σε εβδομαδία, 3 φορές την εβδομάδα που είχαμε προπόνηση. Δεν καταλάβαμε κάτι, ή εγώ ή συμπαίκτες μου, κάποιο τέτοιο είδους πρόβλημα. Μαρίκα, όπως ακριβώς μας τα περιμένουμε.